Και τώρα θα πάμε σε μια υπόθεση που έχει ασχοληθεί τουλάχιστον δύο φορές η Αγγελική Νικολούλη με την εξαφάνιση μιας 75χρονης γυναίκας, σαν να άνοιξε η γη και την κατάπιε. Η Εύη Γιαρκιά βρίσκεται στην Κρήτη. Ας δώσουμε κατευθείαν την εικόνα, γιατί είναι όλη της η οικογένεια. Όλα της τα παιδιά και κάποια από τα εγγόνια της. Εύη μου, καλό μεσημέρι. Να υποδεχτούμε και την κυρία Μαρία Παπαδάκη, η οποία είναι η δικηγόρος της οικογένειας. Να την υποδεχτώ. Κυρία Παπαδάκη, καλό μεσημέρι. Καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά. Αν έχετε την τηλεόρασή σας ανοιχτά, χαμηλώστε τη λίγο, γιατί κάνει έτσι μικροφωνισμό. Λοιπόν, πάμε στην Εύη μας. Εύη, έχεις όλη την οικογένεια κοντά σου. Να πάρουμε τα στοιχεία από την αρχή. Ζήνα, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο χωριό Αλεκιανός, σε ένα χωριό κοντά στα Χανιά της Κρήτης. Δίπλα μου είναι και τα 7 παιδιά της χαμένης Ανίκο Τσαούση, της 75χρονης γιαγιάς, γιαγιάς 19 εγγονών, μητέρας 7 παιδιών, έχει και δυσέγγωνα. Συμπληρώθηκαν λοιπόν δύο ολόκληρα χρόνια από τις 23 Σεπτεμβρίου του 2022, όταν η γιαγιά έφυγε από το σπίτι και έφτασε μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε, 350 μέτρα, και από τότε όχι μόνο αγνοείται η τύχη της, δεν έχει βρεθεί ούτε το μπαστούνι που χρησιμοποιούσε γιατί είχε ένα προβληματάκι στα πόδια, ούτε το μαντήλι της, ούτε κάποιο δικό της αντικείμενο. Τα να ρωτήσω κάτι, Ευάκη, έκληση... που θέλω να καταλάβω. Εσύ βεβαίως. Τώρα, γιατί μας τα εξηγούσε στη σύσκεψη η Μαρία Παναγοπούλου. Εσύ στο σημείο που βρίσκεσαι τώρα, είναι το σημείο που δύο κόρες της είδαν τις κοιλίδες αίματος ή είσαι στη γέφυρα όπου έγινε το τροχαίο με το γιο της, όπου πήγαινε μαζί με τις δύο κόρες της για να τον βρουν? Είμαι και θα παρακαλέσω τον εικονολήπτη, τον Γιώργο τον Ιριανάκη, να κάνει μια κίνηση στο σημείο που οι δύο νύφες που βρίσκονται ακριβώς δίπλα μου είδαν κοιλίδες αίματος. Ψάχνοντας να βρουν λοιπόν την Σανίκο Τσαούση, την πεθερά τους, είδαν κοιλίδες αίματος. Εννοείται ότι κάλεσαν την αστυνομία. Η γιαγιά είχε χαθεί από τις 8, πήραν την αστυνομία στις 11, όμως μετά από λίγο έπιασε δυνατή βροχή. Οπότε το αίμα αυτό δεν γνωρίζουμε αν ανήκει σε κάποιο ζώο ή αν ανήκει στη γιαγιά, τουλάχιστον έτσι υπόθηκε τότε ζήτημα από την αστυνομία. Αυτές είναι οι κοιλίδες αίματος, όπως έχουν περιγραφεί στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, όπου υπάρχει και το ακριβώς πλάνο από τις κάμερες, όπου φαίνεται, Μαρία μου, τι για να το δείξουμε. Υπάρχει το πλάνο όπου το δούμε μπροστά, περνάει αυτή η γυναίκα. Ναι. Και πηγαίνει με κατεύθυνση προς το νεκροταφείο της περιοχής, η γιαγιά. Εκεί κοντά είναι και το σπίτι του γιού της. Και ακριβώς 7 λεπτά, τη βλέπουμε, είναι μια χαρά, περνάει. 7 λεπτά αργότερα περνάνε και δύο κόρες της, ξέρω εγώ. Αργότερα. 7 λεπτά μετά. Και είναι πολύ εντυπωσιακό οι ότι... Οι δύο κόρες της, Μαρία, σωστά τα λες. Άρα, ό,τι έχει συμβεί σε αυτή τη γυναίκα, έχει συμβεί μέσα σε 7 λεπτά, έχει εξαφανιστεί μέσα σε 7 λεπτά, γιατί εάν ήταν 7 λεπτά αργότερα εκεί, θα τη βλέπανε στο από μακριά. Αυτά τα πλάνα που βλέπουμε, Μαρία, είναι επίσης... την ημέρα που έγινε το τροχαίο, που είναι το συμβάν. Ναι. Όχι, είναι την ημέρα που πηγαίνει στο σπίτι του γιού της, ο οποίος έχει τροχαίο. Η γιαγιά περπατάει τόσο αργά. Θέλω να πω κάτι που προκαλεί εντύπωση, αν με ακούτε. Ναι, Βάκη μου, είναι εδώ και ο Γιώργος ο Καλιακμάνης. Το εντυπωσιακό. Εγώ μιλούσα με τους ανθρώπους και μου έλεγαν ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο κάποιος να προκάλεσε δυστύχημα και να έκρυψε την σωρό της γιαγιάς. Πράγμα που εμείς δεν το υιοθετούμε, λέω ότι λένε τα παιδιά. Εγώ λοιπόν φαντάστηκα ότι μιλάμε για μια λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας. Εδώ, Ζήνα, πάλι Γιώργο Νηριανάκη, αν θέλεις, δείξε που βρισκόμαστε. Είμαστε σε μια γειτονιά, σε ένα στενό δρόμο. Δεξιά και αριστερά υπάρχουν σπίτια με αυλές. Οπότε, να επαναλάβουμε και το πλάνο που βλέπουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, από την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη σε Split, γιατί είναι σημαντικό. Να, τη γειτονιά. Εύη, δηλαδή, μέσα... Αυτή είναι η γειτονιά του σπιτιού. Που πηγαίνει η γυναίκα στο σπίτι του γιου, είναι προς το νεκροταφείο. Και αυτή της μικρή γειτονιά. Πολύ, το νεκροταφείο είναι 30 μέτρα είναι πίσω μας και εδώ είναι ένας μικρός δρόμος που υπάρχουν μονοκατοικίες αριστερά και δεξιά. Ναι, αλλά αν έχει συμβεί, ας υποθέσουμε τώρα ότι της έχει συμβεί κάποιο τροχαίο, μέσα σε 7 λεπτά προλάβανε να σκεφτούν, να κατέβουν, να πάρουν τη γυναίκα, να την κρύψουν, αφού 7 λεπτά... Αφενός, μετά... αφετέρου, τώρα που μιλάμε, ένας κύριος είναι στην αυλή του. Είναι μυστήριο πραγματικά. Για να ακούσουμε τι λένε τα παιδιά. Ποιες είναι οι δύο κόρες, γιατί είστε και τα 7 παιδιά που ήταν μαζί της και φαίνονται να ακολουθούν 7 λεπτά μετά. Ποιες είναι οι δύο κόρες που τις έχεις εκεί κοντά σου τώρα? Οι δύο κόρες δεν μιλάνε. Δεν πειράζει να τις δούμε. Γιατί έχουν
Ναι, λοιπόν, είναι η μία κόρη και η άλλη κόρη η κυρία πίσω μου. Ωραία, είναι έχουν οι δύο κόρες. Έχουν έρθει από την Αλβανία τέλεια. Για να βγουν στην εκπομπή. Είναι ναι. Οι δύο κόρες, λοιπόν, που ήρθαν από την Αλβανία καλησπέρα, μόνο και μόνο για την. Γεια σας, γεια σου, καρδιά μου. Είναι τα δύο κορίτσια, λοιπόν, αυτά, τα οποία ακολουθούν λοιπόν τη μητέρα της στο πλάνο που βλέπετε και παρακαλώ το σκηνοθέτη μας, τον Γιώργο Τομουκάνη, από την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη. Θα το πω πολλές φορές. Εδώ βλέπουμε την γιαγιά και μετά θα δούμε και τα δύο κορίτσια. Τις κυρίες εδώ, κορίτσια τα λέω εγώ, τα κορίτσια μου, εδώ βλέπετε εδώ, είναι οι δύο κυρίες που μας δείχνει τώρα η Εύη μας. Εύη, δίπλα όμως έχεις και το γιο της τώρα που θα μας μιλήσει. Λοιπόν, ο γιος της ο Δημήτρης. Θέλεις, Δημήτρη μου, να ξεκινήσουμε να μιλήσεις με τη Ζήνα. Σε ακούει. Ναι, γεια σου, Δημήτρη μου. Τι πιστεύεις ότι έχει γίνει, γιατί δύο χρόνια είναι σαν να άνοιξε η γη και να την κατάπιε τη μαμά σας. Τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί, ναι, τι λέτε εσείς. Ακριβώς έγινε. Έτσι γίνει. Τι λέτε εσείς. Ότι τη χτυπήσα και την πήρανε. Α, τη χτύπησε κάποιο. Χτύπησα και την πήρανε. Αυτή είναι αλήθεια. Ναι, ναι. Κατά λάθος βέβαια. Αλλά το θέμα είναι γιατί. Γιατί την πήρανε. Είναι δύο χρόνια και περιμένουμε από τις αρχές, από τις αγγελέας, να κριθεί, να βγει αλήθεια. Δύο χρόνια δεν έχουμε σταματήσει και δεν θα σταματήσω όσο υπάρχω εγώ και η οικογένειά μου. Αχ, μωρέ, Δημήτρη μου. Μα είναι πολύ συγκινητικό πόσος κόσμος μαζεύτηκε δύο χρόνια μετά. Στεναχωριούνται οι άνθρωποι. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Δύο χρόνια. Και η μάνα μου είναι κάπου θα μένει. Δεν ξέρω πού. Ζήνα, θέλει να σου μιλήσει και η Σουζάνα, η κοπέλα που ήρθε από την η κόρη της γιαγιάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σουζάνα μου. Στεναχωριέστε. Εμείς είμαστε κοντά σας. Ταξιδέψαμε, ήρθαμε ως εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεωρείτε ότι δεν σας δίνουν σημασία? Τίποτα. Έχουμε δύο χρόνια, ψάχνουμε. Τίποτα. Τίποτα. Υπήρχε όμως και ένας μάρτυρας, ένας νεκροθάφτης που είδε. Κάνω λάθος ή... Εργάτης. Θα μας μιλήσει ο Δημήτρης γι' αυτό, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά όλη την υπόθεση. Πες μας, Δημήτρη. Ναι, όσο το εργάτη είναι ψέματα. Τι είναι αυτός ο εργάτης? Η μάνα μου δεν πήγε ποτέ στο νεκροταφείο. Δεν έπαιγε ποτέ μέσα στο νεκροταφείο. Λέει, γιατί λοιπόν, ψέματα. Λέει κάποιος μάρτυρας λοιπόν ότι μπήκε μέσα στο νεκροταφείο η μαμά σου. Ναι, ναι. Ναι, ότι του είπε καλημέρα, δεν του μίλησε. Άνοιξε ένα λάκκο και μπήκε μέσα. Γιατί είπε ψέματα? Γιατί λέει ψέματα αυτός ο άνθρωπος? Όχι βέβαια. Γιατί λέει ψέματα? Ότι κάποιον καλύβει εδώ, δεν ξέρω ποιον. Ότι, α, λέτε δηλαδή το σενάριο ότι αυτός είδε κάποιον, όταν λέτε ότι τη χτύπησαν με το αυτοκίνητο τη γιαγιά, πιστεύετε ότι την τραυμάτισαν και ναι, μπορεί να την πήραν στην καρότσα κάποιου αυτοκινήτου και μετά είδαν ότι έφυγε από τη ζωή? Είσαι κανένα bot bagas. Να σας ναι, ρωτήσω εγώ κάτι, κύριε Δημήτρη. Στα βίντεο ναι, ναι, που είχε προβάλει ναι, η κυρία Νικολούλη, υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα που ναι, δηλαδή περνάει η μητέρα σας και βγαίνουν ναι, τρία αυτοκίνητα, αν θυμάμαι καλά. Σε αυτό το βίντεο που βλέπουμε, ναι, μαράκι ναι, μου, ναι, ναι, για να το δούμε ξανά μπροστά. Πριν φτάσουν οι αδελφές ναι, από πίσω Ζήνα. Α, να το, ένα, να το, εδώ περνάει. Περνάει όμως με πολύ προσοχή η γυναίκα, βλέπετε με την προσοχή αυτή. Σιγά σιγά, γιατί πάει με μπαστούνάκι, δεν τρέχει. Για να τα αυτοκίνητα περνάνε στο σημείο που δεν βλέπουμε. Εμείς μόλις μπαίνει στο δρομάκι και αναρωτιέμαι με αυτούς τους ανθρώπους, τους οδηγούς, ας πούμε, έχετε επικοινωνήσει? Όχι, δεν έχω μιλήσει. Εγώ έχω μιλήσει μέσα μόνο με τον εργάτη, που για μένα είναι ψέματα. Δεν με πείθει με τίποτα ότι η μάνα μου πήγε στο νεκροταφείο. Δεν τα έχω καταθέσει στην αστυνομία αυτά και περιμένουμε τώρα από εισαγγελέα να βγει η αλήθεια. Επίσης, σύμφωνα με ασφαλέστατες πληροφορίες, Ζήνα, μάρτυρες έχουν πέσει σε αντιφάσεις. Ναι, δηλαδή, ναι, άλλα έλεγαν τη μία μέρα και άλλα έλεγαν την άλλη. Τι έλεγαν, Ευάκη μου? Ναι, Δημήτρη μου. Ένας μάρτυρας, ο οποίος δεν μπορούμε να πούμε το όνομά ναι, του, είπε ότι βρισκόταν την ώρα εκείνη και τη μέρα εκείνη σε κάποιο άλλο χωριό. Ναι. Σε συμπληρωματική κατάθεση, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, είπε ότι ναι, τελικά βρισκόταν στο χωριό και στον τόπο εκείνη την ώρα, αλλά δεν το θυμόταν, ξέχασε να το πει. Έχει πιάσει η κάμερα. Για την κάμερα φαίνεται ότι λέει ψέματα. Τον έχει πιάσει και η κάμερα. Άρα εσείς αυτό που λέτε ναι, 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 τώρα δηλαδή, είναι ότι λέτε ότι κάτι συνέβη στη μητέρα σας, δηλαδή κάποιος τη χτύπησε με το αυτοκίνητο, την τράβηξε για να τη βάλει μέσα στο αυτοκίνητο και ενδεχομένως κάπου την έθαψε.
Αυτό λέτε. Ναι, αυτό. Κάπου εδώ κοντά. Ναι, αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό έγινε. Οι κοιλίδες έμαθαν. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι 1000%. Οι κοιλίδες. Έχω τις κυρίες με τις κοιλίδες δίπλα. Αν θέλετε, ελάτε εδώ. Να ρωτήσω. Είναι οι νύφες. Ναι. Ναι. Η γιαγιά φαίνεται ότι διασχίζει τον δρόμο. Στο σημείο που πηγαίνει είναι δρόμος. Είναι άλλος δρόμος. Προφανώς είναι άλλος δρόμος, έτσι. Μπαίνει σε ένα άλλο δρόμο, γιατί είδαμε ότι βγαίνουν από εκεί αυτοκίνητα. Σε ένα δρόμο. Οι κοιλίδες του αίματος. Πού βρέθηκαν, σε αυτό το δρόμο που δείχνει ότι περνάει ή μετά, κατόπιν. Ναι, ναι, σε αυτό το δρόμο. Σε αυτό, με αυτόν τον δρόμο τον έχει περάσει ήδη, φαίνεται, με την κάμερα. Όχι, όχι, στο δρομάκι. Εξήγησε, γιατί δρομάκι. Είσαι η πρώτη που είδες τις κοιλίδες. Στο δρομάκι, το άλλο που δρομάκι, ναι, ναι, εκεί που μπαίνει. Εκεί που μπαίνει, που υπάρχουν, ναι, που υπάρχουν αυτοκίνητα που δεν καταγράφει κάμερα. Ναι. Αυτό το δρομάκι είναι που οδηγεί στο νεκροταφείο. Ναι. Που μπαίνει αυτό γιαγιά, είναι το δρομάκι. Ναι. Από τα αυτοκίνητα που βγήκανε, καλησπέρα και όλος η Ρωσαλία είμαι. Από τα αυτοκίνητα αυτά κάποιοι την είδανε, κάποιοι άλλοι δεν την είδανε. Σε χρόνο ενός λεπτού. Mm-hmm. Ψάχνοντας λοιπόν, εσύ βλέπεις κοιλίδες αίματος απέναντί μας. Να μας το περιγράψεις αυτό. Λοιπόν, το αίμα ήταν μια σαλιμνούλα. Και μετά υπήρχαν γραμμούλες, άλλη μεγάλη γραμμή και κατέληγε σε μία άλλη λιμνούλα. Άρα δεν ήταν κοιλίδες. Δηλαδή, ό,τι ήταν, είχε χτυπηθεί σε ένα σημείο, σε ένα σημείο και είχε τραβηχτεί. Ναι, άρα δεν ήταν κοιλίδες, άρα ήταν πολύ αίμα. Σαν να την έσπρωξαν δηλαδή, σαν να την έσυραν. Ναι, ήταν πολύ αίμα, ναι, ναι. Άρα ήταν πολύ αίμα, δεν ήταν κοιλίδες απλά. Εκείνη την ώρα ήταν δηλαδή κόκκινο. Okay. Εκείνη την ώρα που είδατε το αίμα, ναι, βρέθηκε κάποιος να πει θα καλέσω τώρα την αστυνομία να δείξω το αίμα να δούμε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Η αστυνομία ήταν ήδη εδώ πέρα. Εννοείται που το είπαμε, είμαι η Τσαούση, η μικρή νύφη του Σανίκο. Εννοείται που τους είπαμε, απλά δεν ήρθανε ποτέ να πάρουν δείγμα για να δούνε τι αίμα ήτανε. Μετά 3-4 είδαμε το αίμα, 5-5 συγχύνησε το βροχή και πλήθηκε το δρόμο και δεν πήραν ποτέ αίμα. Μισό λεπτό, ήρθε η αστυνομία. Αλλά ήταν η αστυνομία εκεί και δεν έκανε τίποτα για την κοιλίδα. Η αστυνομία και το αίμα το βρήκατε εσείς. 3 η αστυνομία. Μάλιστα. Ναι. Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Εκπαιδεύονται στην αστυνομία πώς μπορεί να πάρουν, γιατί θα μου πείτε εντάξει, δεν είναι ειδικοί. Πώς εκπαιδεύονται, πώς με μπατονέτα, πώς. Μάμα, δούνε κάτω μια λίμνη αίματος. Πρέπει να το βάλουμε σε πώς στερεωμένο. Τι μπατονέτα, εδώ έχουμε μια λίμνη αίματος. Ναι, θέλω να σας πω. Δεν θα το δουν οι αστυνομικοί. Αν ήταν λίγο το αίμα. Τώρα δεν έχει σημασία με το πολύ λίγο. Λέει ότι ήταν πολύ για το δείγμα. Φτάνει ένα δείγμα σε μια μπατονέτα για να δει. Δεν έκανε η αστρονομία κανονική τη δουλειά σωστή για να. Να ρωτήσω κάτι. Να τι είχαμε βρει από τότε. Οι κόρες της. Εγώ θέλω να γυρίσω στις κόρες της. Οι οποίες προπορευόταν η μαμά και πήγανε 5-6 λεπτά σύμφωνα με το βίντεο το καταγραφικό μετά. Δεν γύρισαν να δούνε τι έγινε η μαμά. Δηλαδή. Δεν ανησύχησαν να γυρίσουν πίσω ή έστω μία από τις δύο. Κάνει μετάφραση Ζήνα ή άλλη κοπέλα. Ναι. Γύρισανε. Όχι. Ρώτησε το να μας απαντήσει η ίδια. Πες της στα αλβανικά. Ουχθέ, τον μπράπα, το κρκουάρ πανέναν, με μπράπα τότε δεν ουγγιέ το τζιέ. Direct, ουχθέ, δεν ουγγιέ το μασεντζιέ. Αμέσως γυρίσαμε, μόλις φτάσαμε στον αδερφό πάνω, γυρίσαμε κάτω, απλά δεν είδαμε τίποτα στον δρόμο. Και μετά ενημερώσαμε τον αδερφό το μικρό και τα υπόλοιπα μαζεύτηκα μόλις, αλλά ψάξαμε. Το αίμα ποιος το είδε. Το αίμα ποιος το είδε. Εγώ. Οι νύφες. Εμείς οι δύο. Ψάχνατε μετά μόνες σας για να δείτε ίχνος της γιαγιάς. Εννοείται, ψάξαμε παντού, δεν αφήσαμε χωρίς άμα να μην ψάξουμε. Χωρίς δηλαδή δεν το είδαν το αίμα όταν πήγανε να ψάξουν. Είδατε το αίμα. Μπορεί να μην το είδαν. Όχι, όχι, όχι. Αν δεν κοιτάς κάτι δεν το βλέπεις. Να ρωτήσω, από το σημείο που φαίνεται η γιαγιά. Η μάνα πέρασε πάνω στο βουνό, στο δρόμο πάνω. Εμείς μετά πήγαμε όλη μέρα πάνω στο βουνά. Από το σημείο που φαίνεται η γιαγιά που περνάει το δρόμο. Συγγνώμη κιόλας. Ναι, καρδιά μου, Ροζαλία, εσύ δεν είσαι. Ναι. Ωραία. Από το σημείο που. Ναι, η Ροζαλία είμαι. Λοιπόν, από τη στιγμή που ήταν το αίμα, εμείς δεν το κοιτάξαμε καθόλου, γιατί υπήρχε μία μαρτυρία μίας άλλης κυρίας, η οποία είπε ότι την είδε στα βουνά. Οπότε όλη το σόι, όλη η οικογένεια και όσοι ήταν. Ναι, ψάχναμε στα βουνά. Και όχι κάτω. Και όσο εμείς ψάχναμε εκεί πάνω, γιατί αυτό μας είπε, εδώ πέρα ενόχλητοι κάνανε τη δουλειά του. Να ρωτήσω. Άρα, εγώ να καταλάβω τώρα τι υπονοούν και αμέσως, Γιώργο μου, σε σένα έρχομαι. Υπονοείται ότι κάποιοι άνθρωποι τη μετέφεραν, είχαν πρόσβαση μέσα στο νεκροταφείο εκεί πέρα και ενδεχομένως την έθαψαν τη γυναίκα. Ροζαλή, καλά, δεν καταλαβαίνω. Ναι.
Α, μπράβο. Άρα, ναι, λοιπόν, ναι, ναι, ζητούν από τις αρχές, αγαπημένε μου Γιώργο, να το είχαν τρέξει πολύ νωρίτερα, ναι, αυτό. Ναι, να διευκρινιστούν κάποια πράγματα για να δούμε. Από το σημείο εκεί που φαίνεται η γιαγιά, στα πόσα μέτρα είναι το νεκροταφείο περίπου? 60 μέτρα. Ακριβώς, 60 μέτρα. Ναι. Το αίμα που βρέθηκε. Παρακαλώ τον Γιώργο Νηριανάκη να δείξει το νεκροταφείο. Αν βλέπετε τα κεραμίδια. Βλέπουμε τα κεπαρίσια. Καταλαβαίνω. Εκεί τα κεπαρίσια. Πολύ κοντά. Το αίμα που βρέθηκε. Εκεί που στέκονται, λίγο απέναντι. Ακριβώς, εδώ μπροστά. Γιώργο μου, ξαναδείξει λίγο το αίμα. Κάνει κίνηση ο Γιώργος Νηριανάκης. Εδώ, εδώ. Πολύ κοντά. Το πήραμε ένα μήνα μετά. Στη διαδρομή που προφανώς μπορεί να ακολούθησε η γιαγιά, που μπορεί να ακολούθησε η γιαγιά, το αίμα ήταν πριν το νεκροταφείο. Όπως πας για τη διαδρομή προς το, κύκλο, ναι, προς το νεκροταφείο, έτσι. Ναι, ναι. Σωστά. Ναι. Σωστά. Και τι έγινε κάτι εκεί, την πήραν στο νεκροταφείο, τη βάλαν μέσα και την έθαψε κάποιος στο νεκροταφείο. Όχι, στο νεκροταφείο. Όχι. Ήταν άτομα. Μπορεί να την έσυραν εκεί. Ναι, αυτό λέω. Εκεί την έσυραν. Ούτε υπήρχαν άτομα. Όχι, φαίνεται ότι η γιαγιά πήγαινε προς το νεκροταφείο, δεν πήγαινε. Ναι, ναι, ναι. Άρα, αν βρέθηκε το αίμα πριν, κάτι έγινε σε εκείνο πιο το σημείο. Πριν λίγο. Αυτό λίγα λέμε, μέτρα πιο πριν. Ναι. Και μετά τι έγινε. Δεν μιλάνε. Και μετά τι έγινε. Εξαφάνισαν μετά. Πού εξαφάνισαν άτομα. Όλα αυτά, δεν εξαφανίστηκε μόνη της. Είναι σε σίγουρο. Χρόνο είχε άνοια η γιαγιά τίποτα, είχε τέτοια θέματα. Όχι, τίποτα. Μια καλά ήταν. Μόνο με τα γόνατα και πρόβλημα. Το πήγε σε ένα γιατρό εδώ στο κολλιό. Την εξαφάνισε. Πάντως επειδή. Ήταν μια καλά, τα είχε 400. Επειδή είπαν ότι έβρεξε κιόλα στις 5 και ότι το αίμα έφυγε κτλ. Να πούμε. Το μεταφέρατε, αν είχε πάει ειδικό, μπορούσε και μετά τη βροχή να βρει. Είχε δύο το DNA εκεί, γιατί ποτίζει και πηγαίνει κάτω. Το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Σας μιλάω επειδή εγώ είμαι η νύφη μικρή. Έμενε μαζί μου εδώ και 2 χρόνια. Δεν είχε ούτε άνοια ούτε τίποτα η πεθερά μου. Μόνο η πρόβλημα που είχε, τη πονούσε τα γόνατα. Κάτι άλλο δεν είχε. Αποκλείεται όλα. Δεν είχε τίποτα από όλα. Το είχε το μυαλό μια χαρά η γιαγιά. Άρα λοιπόν αυτό που κάνουμε έκκληση είναι να ανοίξουν τα στόματα. Γιατί κάποιοι ξέρουν. Υπάρχει μια γιαγιά. Κάποιοι ξέρουν. Ξέρουν, κάποιοι έχουν δει. Κάποιοι έχουν δει ακριβώς εκείνη. Ξέρουν ακριβώς και δεν μιλούν. Και ουσιαστικά αυτό που καταλαβαίνω, Δημήτρη, έχουν χρησιμοποιήσει και κάποιον άνθρωπο ως μάρτυρα. Ακριβώς. 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 Για αυτό να αποπροσανατολίσει τις έρευνες. Υπάρχουν αυτό καταλαβαίνω. Εγώ νομίζω τα λένε ξεκάθαρα οι άνθρωποι πια. 2 χρόνια μετά. Ας πούνε έστω που την έχουν. Μα υπάρχουν στοιχεία. Ας πούνε έστω υπάρχουν μάρτυρες που έχουν δει άτομα. Άρα το πιο εύκολο είναι να την πάνε στο νεκροταφείο, να τη θάψουν εκεί. Υπάρχουν και ύποπτοι. Ναι. Υπάρχουν και ύποπτοι. Η κυρία Παπαδάκη τα γνωρίζει αυτά. Ναι. Ναι. Κυρία Παπαδάκη, ο λόγος σε εσάς. Έχουμε μια γιαγιά η οποία έχει άριστη νοητική και ψυχική υγεία. Είναι βεβαιωμένο αυτό από τον θεράποντα ιατρό της, η οποία ξεκινά το πρωί να κάνει μια συνήθι διαδρομή, μια διαδρομή ρουτίνα. Ξεκινάει από το σπίτι της για να πάει στο σπίτι του γιού της. Σε μια πολύ σύντομη συνήθι διαδρομή. Και ξαφνικά φέρεται να εξαφανίζεται. Δεν υπήρχε περίπτωση... Θα πήγαινε στο σπίτι του γιού της γιατί είχε κάποιο τροχαίο, είχε κάτι χτυπήσει και θα πήγαινε να τον δει. Υπήρχε μια συνηθισμένη επίσκεψη στο σπίτι του γιού της. Α, ήταν απλή επίσκεψη, δεν του είχε συμβεί κάτι. Μια διαδρομή που την έκανε πολύ συχνά. Η γιαγιά αυτοεξυπηρετεί, το πήγαινε μόνη της για ψώνια, κυκλοφορούσε, δεν είχε ενδείξεις έκκλησης των νοητικών της λειτουργιών. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η γιαγιά να πήρε τα βουνά επειδή ξέχασε ποια είναι. Μα και ίχνος τα βουνά έπαιρνε, έτσι που περπατάει η γιαγιά θα τη βρίσκει. Κυρία Παπαδάκη, ακριβώς. Γιατί επειδή είχε κινητικά προβλήματα, πήγαινε πάρα πολύ αργά. Εδώ είναι το ερώτημα, οι κόρες της 6 λεπτά μετά, γιατί την ακολούθησαν? Εμείς είχαμε καταλάβει ότι υπήρχε κάποιο Οι κόρες είχαν τον ίδιο προορισμό, το σπίτι του αδερφού. Ναι, αλλά εμείς είχαμε καταλάβει ότι πήγαν εκεί γιατί ο ένας της γιος είχε χτυπήσει και πήγαν να τον δουν. Το λόγο της επίσκεψης δεν τον γνωρίζω. Νομίζω όμως ότι ήταν μια... Για να ρωτήσουμε. Ο γιος του... Ναι. Ναι, ο μεγάλος γιος του, η γιαγιά, είχε τρακάρει με μεκανάκι. Είχε σπάσει το πόδι και ήταν στο κρεβάτι. Γι' αυτό πήγε η γιαγιά να δει το γιο της, ναι, εννοείται, και είχαν έρθει οι 2 αδερφές να δούνε τον αδερφό της που είχε σπάσει το πόδι. Γι' αυτό πήγαν. Δεν πήγανε έτσι, γιατί σηκώθηκαν και πήγανε.
Το σπίτι του από πίσω, γιου 6 λεπτά από πίσω το ήταν. Το σπίτι του τραυματισμένου του γιου είναι κοντά γιο. Εκεί στο νεκροταφείο. Είναι αυτός ο δρόμος ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς, ήταν η διαδρομή από που εδώ, θα μέχρι έκανε είναι... για να πάει στο σπίτι του γιου της. 350 μέτρα, 400 μέτρα είναι, τόσο είναι. Αυτά τα στιγμιότυπα είναι από μια κάμερα. Άρα, από τη στιγμή που πέρασε η γιαγιά το δρόμο και μετά πέρασαν οι δύο κόρες, είναι 7 λεπτά. 7 λεπτά ακριβώς. 7 λεπτά. Και περνάνε αυτοκίνητα εκεί. Πόσα αυτοκίνητα πέρασαν. Τρία. Τρία αυτοκίνητα. Ελέγχθησαν αυτοί, εξετάστηκαν αυτοί. Δύο αυτοκίνητα τα είδανε και ο άλλος δεν το είδε. Ένα δεν το είδε. Ναι, κυρία Παπαδάκη. Ακολουθούσαν διότι είχαν τον ίδιο προορισμό. Μάλιστα. Δεν είχαν κανένα λόγο να επιβλέπουν τη μητέρα του. Το καταλάβαμε. Καταλάβαμε αυτό. Αν ελέγχθησαν τα αυτοκίνητα, λέει ο κύριος Καλιανάς. Ποιοι ήταν οι οδηγοί. Έχουν ελεγχθεί. Απλά τα αυτοκίνητα αυτά κινούνται προς διαφορετική κατεύθυνση. Εκεί είναι μια διασταύρωση. Η γιαγιά πετάει τα σκουπίδια, περνάει απέναντι και αρχίζει την πορεία με τελικό προορισμό το σπίτι του γιου της, η οποία περνάει μπροστά από το νεκροταφείο. Στο δρόμο που μπήκε η γιαγιά, βγήκαν ή μπήκαν κάποια αυτοκίνητα. Αυτά τα τρία αυτοκίνητα, τρία, πέντε. Όλα αυτά τα αυτοκίνητα έχουν ελεγχθεί, έχουν ληφθεί καταθέσεις. Και η εισαγγελία έχει κινητοποιηθεί διότι έχει διαπιστώσει ότι σε κάποιες από αυτές τις καταθέσεις υπήρχαν σοβαρές αντιφάσεις. Αυτό είναι, το είπαμε από την αρχή. Έχουν ήδη ένα αγροτικό, πέρασε. Να παράσχουν εξηγήσεις. Ως ύποπτη θανατηφόρου έκθεσης, τρία άτομα. Δεν τα ακούσαμε, τι είπατε έχουνε, τι είπατε κυρία Παπαδάκη. Έχουν ήδη κληθεί να παράσχουν εξηγήσεις ως ύποπτη θανατηφόρου έκθεσης τρία άτομα. Κυρία Παπαδάκη, από διαφορετικά αυτοκίνητα. Έχουν πώς? Από διαφορετικά αυτοκίνητα. Τρία άτομα τα οποία μεταξύ τους φέρονται να συνδέονται με κάποιες σχέσεις. Έχουν κληθεί να παράσχουν εξηγήσεις ως ύποπτοι θανατηφόρου έκθεσης. Κυρία Παπαδάκη, στα βιβλία. Έχουν κινήσει δηλαδή τις υπόνοιες ότι προκάλεσαν υπαίτια τον τραυματισμό της ηλικιωμένης και την άφησαν αβοήθητη μέχρι το θάνατό της. Επίσης, να επισημάνω ότι οι κοιλίδες θέματος βρέθηκαν. Συγγνώμη, κυρία Παπαδάκη, εδώ δεν είναι την άφησαν. Την εξαφάνισε. Εδώ αν τη χτύπησε κάποιο, την πήρε μαζί και την εξαφάνισε. Ναι, αναφέρω τον ορισμό του νόμου, ότι η υπόνοια είναι τέλεση του αδικήματος της θανατηφόρου έκθεσης. Υπό την έννοια ότι την τραυμάτισαν υπαίτια και την εγκατέλειψαν να πεθάνει και προφανώς εξαφάνισαν στη συνέχεια και τη σωρό της. Επίσης, οι κοιλίδες αίματος, τις οποίες αμέσως η οικογένεια επισήμανε στην αστυνομία και η αστυνομία εντελώς αβίαστα είπε ότι αυτό είναι αίμα από ζώο και όχι από άνθρωπο, χωρίς να κάνει αυτά που όφιλε να κάνει, βρέθηκαν λίγο πριν από καμπή του δρόμου. Στενός δρόμος, αμέσως μετά από καμπή, που υπήρχε πολύ έντονη βλάστηση, η γιαγιά έβαινε στο απέναντι ρεύμα. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα προφανώς... Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Παπαδάκη, να ευχαριστήσω και την οικογένεια. Εδώ είμαστε, είμαστε κοντά τους, Εύη μου, τρέχει στο ρεπορτάζ. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ.